Είχαμε, δεν είχαμε. Πάλι στο βουνό ήρθαμε. Και σε αυτή την εκπομπή. Τι να κάνουμε, εξανάγκη σήμερα. Ναι, αλλά γιατί. Γιατί κάθε εβδομάδα να παίρνουμε τα όρη και τα βουνά. Σου είπα, σήμερα θα υδρώσουμε λιγάκι και θα περπατήσουμε λιγάκι. Αλλά ο λόγος που το κάνουμε είναι για να συναντήσουμε και να δούμε από κοντά τι είναι το downhill. Για ποδήλατο ήρθαμε εδώ πάνω. Για ποδήλατο ήρθαμε. Και ποδήλατο, extreme ποδήλατο. Και με τρόμαξες, γιατί περπατάμε τόση ώρα και δεν έχουμε δει κανέναν. Και λέω κάτι θέλει να μου ανακοινώσει. Εγώ είδες τι σου είπα. Θα περπατήσουμε λίγα και θα υδρώσουμε, αλλά αξίζει. Και αξίζει για τους τηλεθεατές μας αυτό που θα δουν φυσικά, ε. Downhill, ε. Downhill. Έχεις δει ποτέ από κοντά downhill? Μία φορά από κοντά, τις υπόλοιπες μόνο από την τηλεόραση. Δυστυχώς. Downhill σημαίνει κατάβαση γκρεμού, ουσιαστικά, κατάβαση αν γκρεμού. Θέλουμε να κυριολεκτούμε, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Ελεύθερη κατάβαση λοιπόν του βουνού. Με συγκεκριμένο βέβαια αναγκαστικά εξοπλισμό, τόσο ποδηλατικό όσο και προστατευτικό. Γιατί οι καταστάσεις, τουλάχιστον αυτές που έχω δει εγώ, είναι extreme. Ναι. Και τώρα τι θα γίνει, δηλαδή, θα πεταχτούν από εδώ οι αθλητές αυτοί? Έτσι μου είπαν, ότι με το μαζί θα πεταχτούν από κάπου εδώ πέρα να μας τρομάξουν. Δηλαδή, εμείς περπατάμε τώρα μέσα στο δάσος, ναι. Θα νυχτώσει σε λίγο, ναι. Και περιμένουμε πώς θα μας τρομάξουν οι αθλητές του downhill. Ακριβώς. Ωραία, ρε Λευτέρη, μπράβο, πολύ ωραία την έχεις φανταστεί αυτή την εκπομπή. Δεν πραγματικά. Είναι ωραία. Δεν είναι ωραία. Σε κάθε εκπομπή με εκπλήσεις όλο και περισσότερο. Χαίρομαι γι' αυτό. Μην πεταχτεί κανένας άλλος, δεν ξέρω εδώ που ο με έφερες. Ο κακός ο λύκος. Ο κακός ο λύκος, ο καλός ο λύκος. Άμα τον δεις, ξεκινά να τρέχεις. Ω! Η τρέλα πάει στα βουνά. Α, Λευτέρη μου, δεν πας καλά εσύ. Καθόλου καλά. Αφού καταφέραμε και τους σταματήσαμε, μετά από μια τρομερή κατάβαση εδώ στην Πάρνηθα, κοντά μας έχουμε τον Στέλιο, τον Λευτέρη, τον Μπάμπη και τον Ερνέστο. Παιδιά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Στέλιο, να ξεκινήσω από σένα. Ναι. Πες μας λίγα λόγια για τον downhill. Τι είναι το downhill? Κατάβαση βουνού με ποδήλατο. Πόσο επικίνδυνο είναι το downhill? Είναι
extreme sports είναι αρκετά επικίνδυνο. Χρειάζεται να έχεις κατάλληλο εξοπλισμό, κατάλληλο ποδήλατο. Κατάλληλο μυαλό. Κατάλληλο μυαλό. Κάτι είπε ο Μπάμπης. Ποιο μυαλό, συγγνώμη παιδιά, θα μας τρελάνετε. Είδαμε τι κατεβαίνατε. Αυτό το μυαλό, δεν νομίζω ότι το μυαλό να μην είναι τόσο καλό ώστε να σκέφτεται τι πας να κάνεις. Κατάλαβα, οκ. Okay. Πρέπει να είσαι λίγο σαϊκό. Όχι λίγο σαϊκό, απλά είναι ένας τρόπος να ξεδίνεις ρε παιδί μου, να ανεβάζεις λίγο αδρεναλίνη και να νιώθεις καλύτερα με τον εαυτό σου, σε φέρνει και πιο κοντά στη φύση, ξεφεύγεις από την Αθήνα και κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουν οι περισσότεροι. Εμείς που καθίσαμε κάτω από το άλμα σας ήμασταν σαϊκό. Εσείς ήσασταν περισσότερο σαϊκό, εγώ δεν θα καθόμουν. Καλημερίζουμε. Όπως σας είχαμε υποσχεθεί, τον BMW θα το λασπώσουμε σήμερα. Δεν θα το κάνουμε όμως μόνοι μας. Θα πάμε τη βόλτα μας μαζί με τον Πάτα Χώμα και μαζί μας είναι ο Ιορδάνης. Ιορδάνη, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς ήρθατε στο Χώμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να περάσουμε όμορφα. Θα σας δείξουμε βατίσκομα το δρόμο, προπάντων, για όλα τα μηχανάκια. Λόγω καιρού φαντάζομαι και μόνο έτσι. Λόγω καιρού και μόνο. Γιατί οι μοτοσυκλέτες, όπως μας είπες, πρέπει να είναι εξοπλισμένες με δωμάτινα ελάστικα. Σωστά προετοιμασμένοι και εμείς. Ακριβώς. Ελπίζω να περάσουμε τέλεια. Επειδή όμως ο καιρός μας κυνηγάει, ναι, θα έλεγα να κάνουμε την επόμενη στάση στα Χώματα. Το επόμενο πλάνο λοιπόν στο Χώμα. Στο Χώμα. Στο Χώμα. Χώμα πατήσαμε. Χώμα πατήσαμε, καλώς ήρθατε στο Χώμα. Καλώς σας βρήκαμε. Ποιοι είναι οι Πάτα Χώμα?
Λοιπόν, το Πάντα Χώμα, ολοκληρωμένα ταξιδιωτικά πακέτα με μοτοσυκλέτα. Off-road. Off-road. Μόνο, έτσι. Κατά το 90%. 90%. Έχουμε και λίγο άσφαλτο, λίγο επαρχιακούς γραφικούς δρόμους. Αλλά το μεγάλο μέρος του Πάντα Χώμα είναι Πάντα Χώμα. Τα ταξιδιωτικά τι περιλαμβάνουν? Σήμερα εμείς δηλαδή έχουμε απολαύσει ήδη πραγματικά μια καταπληκτική διαδρομή. Αυτό απολαμβάνει ο επισκέπτης, ο αναβάτης που θα μας επισκεφτεί, που θα έρθει με το Πάντα Χώμα. Το νούμερο ένα δηλαδή να ευχαριστούμε το χώμα. Το νούμερο ένα ευχαριστούμε το χώμα. Έχει τρία διαφορετικά πακέτα. Είναι το ένα απλό, πατάμε χώμα, γυρνάμε σπίτι. Ωραία. Ένα δεύτερο πακέτο, πατάμε χώμα, τρώμε σε μια καταπληκτική ταβέρνα και γυρνάμε σπίτι. Και ένα τρίτο πακέτο, πατάμε χώμα, τρώμε και κοιμόμαστε σε ξενοδοχείο. Με πρωινό και μετά σπίτι. Σε τι κοινό απευθύνεται το Πάντα Χώμα? Σε ανθρώπους που έχουν on-off, enduro, μοτοσυκλέτες, δικύλινδρες, μεγάλου κυβισμού, μικρού κυβισμού. Όχι μόνο φαντάζομαι, έτσι, και μόνο κυλίνδρα. Μόνο κυλίνδρες, από ένα XR ταπεινό 400 ή ένα 2,5 και πάει μέχρι 1200 ένα BMW. Όπως αυτό που είχαμε εμείς σήμερα στην κατοχή μας. Ακριβώς. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία με το Πάντα Χώμα? Πώς εμπνευστήκατε αυτή την ιδέα, δηλαδή να ξεκινήσετε κάτι τέτοιο που είναι θεσμικά πρωτοποριακό και όχι μόνο? Έχουμε ξεκινήσει χρόνια τώρα. Ταξιδεύουμε από χωματόδρομους. Μας αρέσει η μοτοσυκλέτα. Καταρχάς, ακόμα πιο πολύ μας αρέσει η φύση. Έτσι. Όπως όλοι, έτσι. Και μετά η μοτοσυκλέτα. Περισσότεροι οι μοτοσυκλετιστές, γιατί αυτοί που κάνουν εντούρο, λατρεύουν την Ελλάδα, γιατί είναι πραγματικά ένας παράδεισος. Είναι ένας παράδεισος και τα έχει όλα πραγματικά η Ελλάδα. Συνδυάσαμε έτσι τη φύση, την αγάπη μας τη φύση, με τη μοτοσυκλέτα και φτιάξαμε το Πάντα Χώμα. Άριστα. Επόμενη ερώτηση. Πού βρισκόμαστε, Θανάση? Καλησπέρα, Λευτέρη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Καλό τάξιδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε για τη βόλτα σας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα Γεράνια. Βρισκόμαστε σε ένα κομμάτι της ακροπολικής διαδρομής. Μεταξύ της κορυφής που βρίσκεται ακριβώς πίσω σου, η οποία λέγεται Μεγάλη Ντουσκιά. Για να τη βρούμε στο χάρτη. Φωτογραφία αυτή, έτσι. Ακριβώς. Για κάποιον που θέλει να έρθει μέχρι εδώ πέρα, μπορεί να τη βρει σε κάποιο από τους γνωστούς χάρτες που κυκλοφορούν. Και ακριβώς μπροστά μας δεν φαίνεται βέβαια, είναι η Μάλια Φράση. Ακριβώς από κάτω βρίσκεται ο Κορινθιακός Κόλπος. Φαίνονται οι Αλκυονίδες νήσι. Και το χωριό, η περιοχή του Σχήνου Κορινθίας. Εκεί θα καταλήξουμε? Όχι, δεν θα καταλήξουμε εκεί. Φεύγοντας θα περάσουμε από εκεί. Εμείς θα κατευθυνθούμε τώρα δυτικά και θα πάμε σε ένα χωριό, τα λεγόμενα Πίσια. Βέβαια, έχουν άμεση σχέση τα Πίσια με το Σχήνο. Ήταν το καλοκαιρινό θέρετρο των Σχηνιωτών τα Πίσια παλιά και ενώνεται μεταξύ τους με μια πεζοπορική διαδρομή που υπάρχει στο χάρτη, λέγεται και Σχαλαγερακίνας. Μάλιστα. Από εδώ μπορούμε να δούμε στα δυτικά, είναι η διαδρομή που πηγαίνει προς λίμνη Ιραίου. Και είμαστε ουσιαστικά στο αδιέξοδο του Κορινθιακού Κόλπου. Δεξιά πάλι δεν φαίνεται, λόγω ευτυχώς των βουνών που υπάρχουν ακόμα. Υπάρχει το Αλεποχώρι, η Ψάθα και το Πόρτο Γερμενό. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή μαζί μας και τον Θανάση, ο οποίος μάλιστα καλύπτει και τα χρέη τεχνικής υποστήριξης. Οπωσδήποτε. Ο Θανάσης είναι στην υποστήριξη, μας ακολουθεί πιστά. Σε κάθε βόλτα, σε κάθε εκδρομή. Για ό,τι μας συμβεί από ένα σκασμένο λάστιχο ή κάποια... Ομιγέννητο. Ομιγέννητο πάντα. Το λάστιχο είναι το πιο απλό. Υπάρχουν και τα περιφερειακά προβλήματα μετά που πιστεύω ότι μπορούμε να λύσουμε για να συνεχίσουμε. Άρα, δηλαδή, στο πακέτο μας έχουμε και λαμβάνουμε και τεχνική υποστήριξη. Ακριβώς. Και όχημα υποστήριξης. Όχημα υποστήριξης. Έτσι. Ναι. Το οποίο καλύπτει τις ενδεχόμενες. Το όχημα υποστήριξης μας απαλλάσσει από το βάρος μας. Βασικό μας κάνει αυτό, έτσι. Πιο άνετους. Συνοδηγήσει μια άτυχη στιγμή, μια ενδεχόμενη πτώση, ας πούμε, ακριβώς. Ή ένα κλαταρισμένο λάστιχο, έχουμε τη λύση μαζί μας. Έχουμε τη λύση. Πολύ σημαντικό. Και μας ακολουθεί μονίμως. Πάρα πολύ ωραία. Επειδή όμως νομίζω ότι αρχίζει και συννεφιάζει πάλι και μαζεύει, μήπως θα ξεκινήσουμε να συνεχίσουμε τη διαδρομή μας? Να συνεχίσουμε να δούμε, έχουμε και άλλα όμορφα πράγματα. Ωραία. Το επόμενο σημείο τώρα. Το επόμενο σημείο είναι λίγο πριν τα Πίσια, είναι μέσα στο Δρυμό. Θα μας περικυκλώσουν τα Πλατήφυλλα, ένα ποτάμι και σας έχουμε μία έκπληξη. Ένα σπιτάκι το οποίο έχει φτιάξει κάποιος ολιβατικός σύλλογος σε ένα ελπίζω πολύ γερό δέντρο, γιατί θα ανέβουμε και θα απολαύσουμε τη θέα και από εκεί. Θανάση, κάτι σε ρώτησα προηγουμένως, εκτός από τα θερμενόμενα γκρίπη που έχει το BMW, κάτι είπες ότι έχεις κατάλληλο για να μας ζεστάνει. Έχω κάτι κατάλληλο να μας ζεστάνει και το BMW νομίζω ότι είναι εκεί και μας περιμένει και στην αγκαλιά του έχει τα θερμαντικά μας. Τα πάμε. Οποία καλά θα πάμε σιγά σιγά να το δοκιμάσουμε. Για
ευκαιρία. Για μας. Πάντα όρθιοι. Περιμένουμε. Βόλτες. Πάντα όρθιοι. Και τσιμπουράκι παραγωγής Ανάση. Για μας. Στην υγειά μας. Αδιέξοδο. Παιδιά, εδώ πέρα είναι αδιέξοδο. Ένα αρχείο πάρκινγκ για μοτοσυκλέτες on-off. Okay. Λοιπόν, φτάσαμε στο πάρκινγκ και από εδώ θα περπατήσουμε λίγο. Είμαστε ήδη λίγο κουρασμένοι. Δεν πειράζει. Λίγο ακόμα περπάτημα δεν πειράζει. Κακό δεν κάνει. Και θα φτάσουμε πάνω σε αυτό το σημείο, το οποίο, από όσο ξέρω, λέγεται δίκαστρο. Γιατί υπάρχουν δύο κάστρα. Ας πάμε λοιπόν πάνω να το δούμε. Ελλαδικής εποχής. Φαντάζομαι πως ναι. Ας μην κάνω τον αρχαιολόγο. Κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Πάμε. Έχουμε αντοχές. Εννοείται. Γιορτάνη, το έχουμε. Πατάμε. Χώμα πάντα, έτσι. Πατάμε χώμα. Πατάμε χώμα, παιδιά, πάμε. Θανάση, Γιορτάνη, πολύ ταλαιπωρία σήμερα, έτσι. Ωραία όμως ταλαιπωρία. Ωραία ταλαιπωρία. Σκαρφαλώσαμε, ανεβήκαμε στο δίκαστρο και απολαμβάνουμε αυτή την υπέροχη θέα. Θανάση, πού είμαστε? Είμαστε πάνω από το σκήνο Κορινθίας. Βλέπουμε Κορινθιακό κόλπο και Τσαλκιονίδες. Βλέπουμε όλο το λεκανοπέδιο του σκήνου. Είναι κυρίως παραστηριστικό θέρετο στους καλοκαιρινούς μήνες. Διακρίνονται δύο παραλίες. Η μία είναι της Αγίας Σωτήρας. Οι ντόπιοι το ξέρουν ως λιμανάκι. Και η άλλη δεξιά μας, ανατολικότερο δηλαδή, είναι η Αλμύρα. Το ενδιάμεσο κομμάτι χαρακτηρίζεται, ονομάζεται στο χάρτη ως νησί. Προφανώς κάποτε η θάλασσα. Ναι, γιατί ήταν... τώρα νησί δεν είναι. Ελπίζω να μείνει και για πολύ καιρό χωρίς να είναι νησί, γιατί αν γίνει νησί, τα πράγματα θα αλλάξουν. Okay. Θα το πουλήσουμε γι' αυτό. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, βρισκόμαστε λοιπόν ακριβώς πάνω από την περιοχή του σκήνου Κορινθίας. Είμαστε στο νομό Κορινθίας πλέον, πρέπει να τονίσουμε. Ξεκίνησα από νομό Αττικής. Είμαστε σχεδόν στα όρια. Βλέπουμε χαρακτηριστικά το δρόμο που ανεβαίνει προς τα Απίσια, τον ασφάλτινο δρόμο. Γίνεται κεράλι εδώ και 2 χρόνια στην περιοχή. Ήταν κάποτε ακροπολική διαδρομή. Έλα, να σου πω, έχω γύρισμα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να μιλήσω στο τηλέφωνο. Είμαι με το Moto & Bike και λέμε καταπληκτικά πράγματα με το Θανάση το Μουρίκη. Εντάξει, θα σε πάρω εγώ μετά. Θανάση, συγγνώμη για τη διακοπή. Δεν πειράζει, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δουλειές, παιδιά. Δουλειές. Να σε καλά. Θανάση, λοιπόν. Τώρα βρισκόμαστε στο δίκαστρο. Βρισκόμαστε λοιπόν στο δίκαστρο πάνω από τα Γεράνια, που προφανώς είχε χρησιμοποιηθεί για να ενημερώνει την περιοχή αν κατοικούνταν κάποτε για πειρατείες κτλ. Με τις λεγόμενες φρικτορίες εκείνες της εποχής που ανάβανε φωτιές. Okay. Βεβαίως, λέγεται δίκαστρο γιατί είναι 2 τα κάστρα. Στο ένα βρισκόμαστε τώρα εμείς και το άλλο κάστρο είναι στην ακριβώς απέναντι κορυφή και προφανώς επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Περισσότερα πράγματα δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα η θέα είναι μοναδική, αποζημιώνει τη βόλτα και η θέα από μόνη της. Ακριβώς, η θέα πραγματικά είναι απολαυστικό, δηλαδή αν γυρίσει και η κάμερα να δει λίγο τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει και η κάμερα να γυρίσει, να αποθανατήσει αυτό το σκηνικό, γιατί κάθε φορά που έρχομαι στα Γεράνια είναι σημείο το οποίο το επισκέπτομαι αναλυπώς. Είμαστε τόσο κοντά στην Αττική και τόσο μακριά με όλα αυτά που βλέπουμε, έτσι. Μόλις 85 χιλιόμετρα από άσφαλτο. Μόλις 85 χιλιόμετρα από άσφαλτο, μέσα σε μια μισή ώρα, με μια πολύ χαλαρή οδήγηση, μπορούμε να βρεθούμε σε αυτό το πέρα το σημείο. Είναι καταπληκτικά. Εξαιρετικές παραλίες για τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και εξαιρετικό δάσος, όπως είδατε. Για τις χειμερινές εξορμήσεις. Σαφώς. Λευτέρη, βλέπουμε εναλλακτικά τοπία συνεχώς. Εναλλάζονται και από θάλασσα σε βουνό, ξανά σε θάλασσα. Είναι καταπληκτικό αυτό που βλέπουμε τόσο κοντά στην Αττική. Αυτό είναι το Πανταχώμα, λοιπόν. Αυτό είναι το Πανταχώμα. Όχι μόνο κοντά στην Αττική, μια γεύση. Για αυτούς που θέλουν κοντά και θέλουν το μεσημέρι να είναι σπίτι τους. Είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Για πάμε, γιατί μας χρωστάτε νομίζω και ένα φαγητό,
φαγητό. Όλοι μας περιμένει ζεστό αυτή τη στιγμή. Και θα πάμε στα Πίσια, στην ταβέρνα Πίσια, όπου μας περιμένουν εξαιρετικοί μεζέδες. Φύγαμε. Οδηγάει τώρα, Ερδανή μου, ποιος οδηγάει. Κάσαμε, καλά ήταν, παιδιά, έτσι. Τι φάγαμε. Είστε σοβαροί. Όλα ήταν δεσπέσια, έτσι, λουκούλια, ένα προς ένα. Δηλαδή δεν αφήσαμε και τίποτα. Τέλεια τα πράγματα, όλα. Δεν αφήσαμε και τίποτα. Μάλλον κάτι πρέπει να αφήσουμε για το τέλος, γιατί δεν ξέρω ποιος θα γυρίσει πίσω. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με τον BMW δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το είδα. Ήταν πραγματικά αξιολάτρευτη αυτή τη μέρα. Σήμερα έκανε τα πάντα. Την ταλαιπωρήσαμε. Σε ζηλεύω, θέλω να αλλάξουμε. Έτσι. Γίνεται. Και εγώ μέσα είμαι. Να ευχαριστήσουμε και το όχημα υποστήριξης, το Mitsubishi, το L200. Και να ευχαριστήσουμε και το Παταχώμα που βρεθήκαμε σε αυτά τα μέρη, όπως σε αυτά τα βουνά. Για μια υπέροχη μέρα, πολύ ωραία εκδρομή. Έτσι. Το Παταχώμα ήταν άρτια όλα διοργανωμένα. Έχω εκπλαγεί θετικά. Και φυσικά χωρίς τη βοήθεια του Παταχώμα και τη βοήθεια που έχει το Παταχώμα, δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα. Να είστε καλά, παιδιά. Να σας ευχαριστούμε. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το Μότο Μουρίκης. Ήταν πιστός ουράγος για οτιδήποτε πρόβλημα θα συνέβαινε στην πορεία μας. Το Σμπρίνι, ο οποίος θα μας βγάλει όλες τις λάσπες από πάνω μας. Που είναι αρκετές. Το Tire Shop του κυρίου Ποντίκη μας βοήθησε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το δύσκολο τερέν. Και φυσικά και το κύριο Ψυχογιό, ο οποίος μας βοήθησε, έτσι, για τα σωστά ελαστικά για τις BMW. Το μέγα χορηγό Lotto Switch, που βρίσκεται στη Φινικούντα. Και φυσικά το Motor Bike, που ήταν μαζί μας και τράβηξε αυτές τις υπέροχες εικόνες. Το μονοήμερο εκδρομικό μας ολοκληρώθηκε και πρέπει να είμαι ειλικρινής. Περιμένουμε πώς και πώς το επόμενο. Φαντάζομαι κι εσείς. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και θα ενημερωθείτε σύντομα πότε θα γίνει. Να είστε όλοι καλά. Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ο Λευτέρης δεν είναι μαζί μας όχι γιατί βιαζόταν αυτή τη φορά, αλλά γιατί σχεδιάζει το δεύτερο ταξιδιωτικό μας.
Θα πάμε λίγο πιο μακριά από το πρώτο, ή μάλλον πολύ πιο μακριά. Θα επισκεφθούμε έναν από τους ομορφότερους χειμερινούς προορισμούς, τα Ζαγοροχώρια. Παρέα με το Honda Cross Tourer 1200, θα σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας από τη μοτοσικλέτα, αλλά και μαγευτικές εικόνες και τοπία από τα ορεινά χωριά της Ηπείρου. Ραντεβού την άλλη Κυριακή. Μην ξεχνάτε να φοράτε πάντα κράνος, να οδηγείτε με ασφάλεια. www.msfree.gr όσοι θέλετε να μας ξαναδείτε. Σχόλια και παρατηρήσεις στο motoandbiketv@gmail.com και μη φεύγετε, γιατί για τους λάτρες των τεσσάρων τροχών ακολουθεί εκπομπή Οτομάνια. Ραντεβού την άλλη Κυριακή, να είστε όλοι καλά. Είχαμε, δεν είχαμε. Πάλι στο βουνό ήρθαμε. Και σε αυτή την εκπομπή. Τι άλλα μου, εξανάγκη σήμερα. Ναι, αλλά γιατί. Γιατί κάθε εβδομάδα να παίρνουμε τα όρια και τα βουνά. Σου είπα, σήμερα θα υδρώσουμε λιγάκι, θα περπατήσουμε λιγάκι. Αλλά ο λόγος που το κάνουμε είναι για να συναντήσουμε και να δούμε από κοντά τι είναι το downhill. Για ποδήλατο ήρθαμε εδώ πάνω. Για ποδήλατο ήρθαμε. Και ποδήλατο, extreme ποδήλατο. Και με τρόμαξες, γιατί περπατάμε τόση ώρα και δεν έχουμε δει κανέναν. Και λέω, κάτι θέλει να μου ανακοινώσει. Εγώ είδες τι σου είπα. Θα περπατήσουμε λίγα και θα υδρώσουμε, αλλά αξίζει. Και αξίζει για τους τηλεθεατές μας αυτό που θα δουν, φυσικά. Downhill, ε. Downhill. Έχεις δει ποτέ από κοντά downhill? Μία φορά από κοντά, τις υπόλοιπες μόνο από την τηλεόραση. Δυστυχώς. Downhill σημαίνει κατάβαση γκρεμού, ουσιαστικά, κατάβαση αν γκρεμού. Θέλουμε να κυριολεκτούμε, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Ελεύθερη κατάβαση λοιπόν του βουνού με συγκεκριμένο, βέβαια, αναγκαστικά εξοπλισμό, τόσο ποδηλατικό όσο και προστατευτικό, γιατί οι καταστάσεις, τουλάχιστον αυτές που έχω δει εγώ, είναι extreme. Ναι. Και τώρα τι θα γίνει, δηλαδή, θα πεταχτούν από εδώ οι αθλητές αυτοί? Έτσι μου είπαν, ότι με το μαζί θα πεταχτούν από κάπου εδώ πέρα να μας τρομάξουν. Δηλαδή, εμείς περπατάμε τώρα μέσα στο δάσος, ναι, θα νυχτώσει σε λίγο, ναι, και περιμένουμε πώς θα μας τρομάξουν οι αθλητές του downhill. Ακριβώς. Ωραία, ρε Λευτέρη, μπράβο. Πολύ ωραία την έχεις φανταστεί αυτή την εκπομπή. Δεν πραγματικά. Είναι ωραία. Δεν είναι ωραία. Σε κάθε εκπομπή με εκπλήσεις, όλο και περισσότερο. Χαίρομαι γι' αυτό. Μην πεταχτεί κανένας άλλος, δεν ξέρω εδώ που μέσα. Κακός ο Λύκος. Ο κακός ο Λύκος, ο καλός ο Λύκος. Άμα τον δεις, ξεκινά να τρέχεις. Ω! And
ξαφνικά η τρέλα πάει στα βουνά, παιδί. Α, Λευτέρη μου, δεν πας καλά εσύ. Καθόλου καλά. Χώμα πατήσαμε. Χώμα πατήσαμε, καλώς ήρθατε στο χώμα. Καλώς σας βρήκαμε. Ποιοι είναι οι Πανταχώμα? Λοιπόν, το Πανταχώμα, ολοκληρωμένα ταξιδιωτικά πακέτα με μοτοσυκλέτα. Off-road. Off-road. Μόνο έτσι. Κατά το 90%. 90%. Έχουμε και λίγο άσφαλτο, λίγο επαρχιακούς γραφικούς δρόμους. Αλλά το μεγάλο μέρος του Πανταχώμα είναι Πανταχώμα. Τα ταξιδιωτικά τι περιλαμβάνουν? Σήμερα εμείς δηλαδή έχουμε απολαύσει ήδη πραγματικά μια καταπληκτική διαδρομή. Αυτό απολαμβάνει ο επισκέπτης, ο αναβάτης που θα μας επισκεφτεί, που θα έρθει με το Πανταχώμα. Το νούμερο ένα δηλαδή να ευχαριστούμε το χώμα. Το νούμερο ένα ευχαριστούμε το χώμα. Έχει τρία διαφορετικά πακέτα. Είναι το ένα απλό, πατάμε χώμα, γυρνάμε σπίτι. Ωραία. Ένα δεύτερο πακέτο, πατάμε χώμα, τρώμε σε μια καταπληκτική ταβέρνα και γυρνάμε σπίτι. Και ένα τρίτο πακέτο, πατάμε χώμα, τρώμε και κοιμόμαστε σε ξενοδοχείο. Με πρωινό και μετά σπίτι. Σε τι κοινό απευθύνεται το Πανταχώμα? Σε ανθρώπους που έχουν on-off enduro μοτοσυκλέτες, δικύλινδρες, μεγάλου κυβισμού, μικρού όχι κυβισμού. Όχι μόνο φαντάζομαι, έτσι και μόνο κυλίνδρα. Μόνο κυλίνδρες, από ένα XR ταπεινό 400 ή ένα 2,5 και πάει μέχρι 1200 ένα BMW. Όπως αυτό που είχαμε εμείς σήμερα στην κατοχή μας. Ακριβώς. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία με το Πανταχώμα? Πώς εμπνευστήκατε αυτή την ιδέα, δηλαδή να ξεκινήσετε κάτι τέτοιο που είναι θεσμικά πρωτοποριακό και όχι μόνο? Έχουμε ξεκινήσει χρόνια τώρα. Ταξιδεύουμε από χωματόδρομους. Μας αρέσει η μοτοσυκλέτα. Καταρχάς, ακόμα πιο πολύ μας αρέσει η φύση. Έτσι. Όπως όλοι, έτσι. Και μετά οι περισσότεροι μοτοσυκλετιστές, και αυτοί που κάνουν εντούρο, λατρεύουν την Ελλάδα, γιατί είναι πραγματικά ένας παράδεισος. Είναι ένας παράδεισος και τα έχει όλα, πραγματικά η Ελλάδα. Συνδυάσαμε έτσι τη φύση, την αγάπη μας τη φύση, με τη μοτοσυκλέτα και φτιάξαμε το Πανταχώμα. Άριστα. Επόμενη ερώτηση. Πού βρισκόμαστε, Θανάση? Καλησπέρα, Λευτέρη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Καλό ταξίδι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε για τη βόλτα σας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα Γεράνια. Βρισκόμαστε σε ένα κομμάτι της ακροπολικής διαδρομής. Μεταξύ της κορυφής που βρίσκεται ακριβώς πίσω σου, η οποία λέγεται Μεγάλη Ντουσκιά. Για να τη βρούμε στο χάρτη. Υπογραφή αυτή, έτσι. Ακριβώς. Για κάποιον που θέλει να έρθει μέχρι εδώ πέρα, μπορεί να τη βρει σε κάποιο από τους γνωστούς χάρτες που κυκλοφορούν. Και ακριβώς μπροστά μας δεν φαίνεται, βέβαια, είναι η Μάλια Φράση. Mm-hmm. Ακριβώς από κάτω βρίσκεται ο Κορινθιακός Κόλπος. Φαίνονται οι Αλκιονίδες νήσι. Και το χωριό, η περιοχή του Σχήνου Κορινθίας. Εκεί θα καταλήξουμε. Αφού καταφέραμε και τους σταματήσαμε, μετά από μια τρομερή κατάβαση εδώ στην Πάρνηθα, κοντά μας έχουμε τον Στέλιο, τον Λευτέρη, τον Μπάμπη και τον Ερνέστο. Παιδιά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Στέλιο, να ξεκινήσω από σένα. Ναι. Πες μας λίγα λόγια για το downhill. Τι είναι το downhill? Κατάβαση βουνού με ποδήλατο. Πόσο επικίνδυνο είναι το downhill? Είναι extreme sports. Είναι αρκετά επικίνδυνο. Χρειάζεται να έχεις κατάλληλο εξοπλισμό, κατάλληλο ποδήλατο. Κατάλληλο μυαλό. Κατάλληλο μυαλό. Κάτι είπε ο Μπάμπης. Ποιο μυαλό, συγγνώμη παιδιά, θα μας τρελάνετε. Είδαμε τι κατεβαίνατε. Αυτό το μυαλό, δεν νομίζω ότι το μυαλό να μην είναι τόσο καλό, ώστε να σκέφτεται τι πας να κάνεις. Κατάλαβα, οκ. Πρέπει να είσαι λίγο σαϊκό. Όχι λίγο σαϊκό, απλά είναι ένας τρόπος να ξεδίνεις ρε παιδί μου, να ανεβάζεις λίγο αδρεναλίνη και να νιώθεις καλύτερα με τον εαυτό σου, σε φέρνει και πιο κοντά στη φύση, ξεφεύγεις από την Αθήνα. Και κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουν οι περισσότεροι. Εμείς που καθίσαμε κάτω από το άλμα σας, ήμασταν σαϊκό. Εσείς ήσασταν περισσότερο σαϊκό, εγώ δεν θα καθόμουν. Καλημερίζουμε. Όπως σας είχαμε υποσχεθεί, τον Πεμβέ θα το λασπώσουμε σήμερα. Δεν θα το κάνουμε όμως μόνοι μας. Θα πάμε τη βόλτα μας μαζί με τον Πάτα Χώμα και μαζί μας είναι ο Ιορδάνης. Ιορδάνη, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς ήρθατε στο Χώμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να περάσουμε όμορφα. Θα σας δείξουμε βατίσκομα το δρόμος, προπάντων, για όλα τα μηχανάκια. Λόγω καιρού φαντάζομαι και μόνο, έτσι. Λόγω καιρού και μόνο. Γιατί οι μοτοσυκλέτες, όπως μας είπες, πρέπει να είναι εξοπλισμένες με δωμάτινα ελάστικα. Σωστά προετοιμασμένοι και εμείς. Ακριβώς. Ελπίζω να περάσουμε τέλεια. Επειδή όμως ο καιρός μας κυνηγάει, ναι, θα έλεγα να κάνουμε την επόμενη στάση στα Χώματα. Το επόμενο πλάνο λοιπόν, στο Χώμα. Στο Χώμα. Στο Χώμα. I am trying.
Ναι. Όχι, δεν θα καταλήξουμε εκεί. Φεύγοντας θα περάσουμε από εκεί. Εμείς θα κατευθυνθούμε τώρα δυτικά και θα πάμε σε ένα χωριό, τα λεγόμενα Πίσια. Βέβαια, έχουν άμεση σχέση τα Πίσια με το Σχοινό. Ήταν το καλοκαιρινό θέρετρο των Σχοινιωτών τα Πίσια παλιά και ενώνεται μεταξύ τους με μια πεζοπορική διαδρομή που υπάρχει στο χάρτη, λέγεται και Σχαλαγερακίνας. Μάλιστα. Από εδώ μπορούμε να δούμε στα δυτικά, είναι η διαδρομή που πηγαίνει προς λίμνη Ιραίου. Και είμαστε ουσιαστικά στο αδιέξοδο του Κορινθιακού κόλπου. Δεξιά πάλι δεν φαίνεται, λόγω ευτυχώς των βουνών που υπάρχουν ακόμα. Υπάρχει το Αλεποχώρι, η Ψάθα και το Πόρτο Γερμανό. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή μαζί μας και τον Θανάση, ο οποίος μάλιστα καλύπτει και τα χρέη τεχνικής υποστήριξης. Οπωσδήποτε. Ο Θανάσης είναι στην υποστήριξη, μας ακολουθεί πιστά. Σε κάθε βόλτα, σε κάθε εκδρομή. Για ό,τι μας συμβεί από ένα σκασμένο λάστιχο ή κάποια. Ομιγέννητο. Ομιγέννητο πάντα. Το λάστιχο είναι το πιο απλό. Υπάρχουν τα περιφερειακά προβλήματα μετά που πιστεύω ότι μπορούμε να λύσουμε για να συνεχίσουμε. Άρα, δηλαδή, στο πακέτο μας έχουμε και λαμβάνουμε και τεχνική υποστήριξη. Ακριβώς. Και όχημα υποστήριξης. Όχημα υποστήριξης. Έτσι. Ναι. Το οποίο καλύπτει τις ενδεχόμενες. Το όχημα υποστήριξης μας απαλλάσσει από το βάρος μας. Βασικό μας κάνει αυτό, έτσι. Πιο άνετους. Σε περίπτωση μιας ατυχής στιγμής, μιας ενδεχόμενης πτώσης, ας πούμε, ακριβώς, ή ένα κλαταρισμένο λάστιχο, έχουμε τη λύση μαζί μας. Έχουμε τη λύση. Πολύ σημαντικό. Και μας ακολουθεί μονίμως. Πάρα πολύ ωραία. Επειδή όμως νομίζω ότι αρχίζει και συννεφιάζει πάλι και μαζεύει, μήπως θα ξεκινήσουμε να συνεχίσουμε τη διαδρομή μας. Να συνεχίσουμε να δούμε, έχουμε και άλλα όμορφα πράγματα. Ωραία. Το επόμενο σημείο τώρα. Το επόμενο σημείο είναι λίγο πριν τα Πίσια, είναι μέσα στο Δρυμό, θα μας περικυκλώσουν τα Πλατήφυλλα, ένα ποτάμι και σας έχουμε μία έκπληξη. Ένα σπιτάκι το οποίο έχει φτιάξει κάποιος ορειβατικός σύλλογος σε ένα ελπίζω πολύ γερό δέντρο, γιατί θα ανέβουμε και θα απολαύσουμε τη θέα και από εκεί. Θανάση, κάτι σε ρώτησα προηγουμένως, εκτός από τα θερμαινόμενα γκρίπ που έχει το BMW, κάτι είπες ότι έχεις κατάλληλο για να μας ζεστάνει. Έχω κάτι κατάλληλο να μας ζεστάνει και το BMW νομίζω ότι είναι εκεί και μας περιμένει και στην αγκαλιά του έχει τα θερμαντικά μας. Τα οποία καλά θα πάμε σιγά σιγά να το δοκιμάσουμε. Για μας. Πάντα όρθιοι. Περιμένουμε. Βόλτες. Πάντα όρθιοι. Και τσιμπουράκι παραγωγής Θανάση. Για μας. Στην υγειά μας. Παιδιά, εδώ πέρα είναι αδιέξοδο. Ένα αρχείο πάρκινγκ για μοτοσυκλέτες on-off. Okay. Λοιπόν, φτάσαμε στο πάρκινγκ και από εδώ θα περπατήσουμε λίγο. Είμαστε ήδη λίγο κουρασμένοι. Δεν πειράζει. Λίγο ακόμα περπάτημα δεν πειράζει. Κακό δεν κάνει. Και θα φτάσουμε πάνω σε αυτό το σημείο, το οποίο, από όσο ξέρω, λέγεται δίκαστρο. Γιατί υπάρχουν δύο κάστρα. Ας πάμε λοιπόν πάνω να το δούμε. Ενετικής εποχής. Φαντάζομαι πως ναι. Ας μην κάνω τον αρχαιολόγο. Κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Πάμε. Έχουμε αντοχές. Εννοείται. Γιορτάνη, το έχουμε. Πατάμε. Χώμα πάντα, έτσι. Πατάμε χώμα. Πατάμε χώμα, παιδιά. Πάμε. Θανάση, Γιορτάνη. Πολύ ταλαιπωρία σήμερα, έτσι. Ωραία όμως ταλαιπωρία. Ωραία ταλαιπωρία. Σκαρφαλώσαμε. Ανεβήκαμε στο δίκαστρο. Και απολαμβάνουμε αυτή την υπέροχη θέα. Θανάση, πού είμαστε? Είμαστε πάνω από το Σχοινό Κορινθίας. Βλέπουμε Κορινθιακό κόλπο και τις Αλκυονίδες. Βλέπουμε όλο το λεκανοπέδιο του Σχοινού. Είναι κυρίως παρασυντεριστικό θέρετρο στους καλοκαιρινούς μήνες. Διακρίνονται δύο παραλίες. Η μία είναι της Αγίας Σωτήρας, οι ντόπιοι το ξέρουν ως λιμανάκι. Και η άλλη δεξιά μας, ανατολικότερο δηλαδή, είναι η Αλμύρα. Το ενδιάμεσο κομμάτι χαρακτηρίζεται, ονομάζεται στο χάρτη ως νησί. Προφανώς κάποτε η θάλασσα. Ναι, γιατί τώρα νησί δεν είναι. Ελπίζω να μείνει και για πολύ καιρό χωρίς να είναι νησί, γιατί αν γίνει νησί, τα πράγματα θα αλλάξουν. Οκ. Okay. Θα το πουλήσουμε γι' αυτό. Οπωσδήποτε. Λοιπόν,
Βρισκόμαστε λοιπόν ακριβώς πάνω από την περιοχή του Σχοινού Κορινθίας. Είμαστε στο νομό Κορινθίας πλέον, πρέπει να τονίσουμε. Ξεκίνησα από νομό Αττικής. Είμαστε σχεδόν στα όρια. Βλέπουμε χαρακτηριστικά το δρόμο που ανεβαίνει προς τα Απίσια, τον ασφάλτινο δρόμο. Mm-hmm. Γίνεται κεράλι εδώ και 2 χρόνια στην περιοχή. Ήταν κάποτε ακροπολική διαδρομή. Έλα, να σου πω, έχω γύρισμα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να μιλήσω στο τηλέφωνο. Είμαι με το Moto and Bike και λέμε καταπληκτικά πράγματα με το Θανάση το Μουρίκη. Εντάξει, θα σε πάρω εγώ μετά. Θανάση, συγγνώμη για τη διακοπή. Δεν πειράζει, εντάξει, Ιωάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά. Δουλειές. Να σε καλά. Θανάση, λοιπόν. Τώρα βρισκόμαστε στο δίκαστρο. Βρισκόμαστε λοιπόν στο δίκαστρο πάνω από τα Γεράνια, που προφανώς είχε χρησιμοποιηθεί για να ενημερώνει την περιοχή αν κατοικούνταν κάποτε για πειρατείες και τα λοιπά, με τις λεγόμενες φρικτορίες εκείνες της εποχής που ανάβανε φωτιές. Βεβαίως, λέγεται δίκαστρο γιατί είναι 2 τα κάστρα. Στο ένα βρισκόμαστε τώρα εμείς και το άλλο κάστρο είναι στην ακριβώς απέναντι κορυφή και προφανώς επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Περισσότερα πράγματα δεν ξέρω, αλλά σίγουρα η θέα είναι μοναδική, αποζημιώνει τη βόλτα. Και η θέα από μόνη της. Ακριβώς, η θέα πραγματικά είναι απολαυστικό. Δηλαδή, αν γυρίσει και η κάμερα να δει λίγο τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει και η κάμερα να γυρίσει, να αποθανατήσει αυτό το σκηνικό. Γιατί κάθε φορά που έρχομαι στα Γεράνια είναι σημείο το οποίο το επισκέπτομαι αναλυπώς. Είμαστε τόσο κοντά στην Αττική και τόσο μακριά με όλα αυτά που βλέπουμε, έτσι. Μόλις 85 χιλιόμετρα από άσφαλτο. Μόλις 85 χιλιόμετρα από άσφαλτο, μέσα σε μια μισή ώρα με μια πολύ χαλαρή οδήγηση μπορούμε να βρεθούμε σε αυτό το πέρα το σημείο. Είναι καταπληκτικά. Εξαιρετικές παραλίες για τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και εξαιρετικό δάσος, όπως είδατε. Για τις χειμερινές εξορμήσεις. Σαφώς. Λευτέρη, βλέπουμε εναλλακτικά τοπία συνεχώς, εναλλάζονται. Και από θάλασσα σε βουνό, ξανά σε θάλασσα. Είναι καταπληκτικό αυτό που βλέπουμε τόσο κοντά στην Αττική. Αυτό είναι το Παταχώμα, λοιπόν. Αυτό είναι το Παταχώμα. Όχι μόνο κοντά στην Αττική, μια γεύση για αυτούς που θέλουν κοντά και θέλουν το μεσημέρι να είναι σπίτι τους. Είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Για πάμε, γιατί μας χρωστάτε νομίζω και ένα φαγητό, Το φαγητό, ναι, μας περιμένει ζεστό αυτή τη στιγμή. Και θα πάμε στα Πίσια, στην ταβέρνα Πίσια, όπου μας περιμένουν εξαιρετικοί μεζέδες. Φύγαμε!